Καλημέρα και πάλι. Έχουμε αστυνομική επιχείρηση εκένωση κτηρίου και συγκεκριμένα στο οίκημα επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 38, ανάμεσα στην Ομόνια και την πλατεία Καραϊσκάκη, όπου παλιά στεγαζόταν η τροχέα Αθηνών και αργότερα ήταν εδώ τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Από το 2011 είναι ξενίκιαστο το πολυόροφο αυτό κτίριο. Η αστυνομία προλίγου μπήκε μέσα. Άνοιξε την πόρτα με τροχό και με λωστό. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις διαφόρων υπηρεσιών μπήκαν με στολές αυτές τις μπλε που βλέπετε μεταξύ άλλων για τον κορονοϊό. Έβγαλαν κάποια άτομα, κυρίως αλλοδαπούς, στους οποίους γίνεται τώρα έλεγχος για το αν φέρουν κάτι πάνω τους, ίσως ναρκωτικά, καθώς σύμφωνα με τις καταγγελίες των ιδιοκτητών εντός του κτηρίου γινόταν χρήση και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ έβρισκαν κατάλημα και διάφορα άτομα που είχαν κάνει έκνομες ενέργειες. Όσοι είναι αλλοδαποί θα μεταφερθούν στο αλλοδαπών με κλούβα. Όσοι κάτι βρεθεί πάνω τους ή υπάρχει κάποιο ένταλμα ή οτιδήποτε άλλο θα μεταφερθούν στον εισαγγελέα και οι υπόλοιποι σε ειδικές δομές. Πρέπει να πούμε βέβαια έχω και έναν από τους ιδιοκτήτες. Αμέσως, αλλά ότι το κέντρο της Αθήνας είναι πάρα πολύ αυξημένα τα κρούσματα και το υλικό φορτίο στο κέντρο της Αθήνας. Και πρέπει να το κρατήσουμε και αυτό, γιατί εάν σε αυτό το κτίριο διέμεναν και κάτω από ποιες συνθήκες έβρισκαν καταφύγιο όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, να ακούσουμε τον ιδιοκτήτη αφού τον έχεις κοντά σου. Λοιπόν, έχω έναν από τους ιδιοκτήτες. Ενώ βλέπετε την εικόνα, δεν θέλει ο κύριος να φάνει το πρόσωπό του. Κανένα πρόβλημα. Να του ρωτήσω πόσοι ιδιοκτήτες είστε. Είμαστε 6 ιδιοκτήτες, εκ των οποίων ένα είναι το Κουσουριλάκιο Ίδρυμα από τον Πειραιά. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να πω. Εδώ έχει γίνει το τελευταίο χρόνο, μαθαίνουμε. Είναι η τέταρτη φορά που γίνεται. Είναι ακριβώς όπως το λέτε, είναι η τέταρτη επιχείρηση της αστυνομίας και του Δήμου που βοηθάει στην καθαριότητα για την απολύμανση λόγω, επειδή πλέον είναι μια εστία μόλυνσης. Και μπαίνουν μετά άτομα, σφραγίζεται. Σφραγίζεται κανονικά. Πολύ έξοδο αυτό το να σφραγίσουμε αυτό το κτίριο. Και μετά μπαίνουν πάλι μέσα, κλείνουν τις πόρτες και έχουν προκαλέσει πάρα πολλές φθορές εντός του κτιρίου. Αν κάνετε και μία, πάρετε πάνω, θα δείτε ότι έχουν αφαιρέσει όλα τα κλιματιστικά, να φανταστείτε μόνο. Ναι. Αυτό το 2017 έγινε αυτό. Ναι. Προσπαθούμε. Τώρα εκενώνεται, σφραγίζεται, ξαναμπαίνει. Που λέμε. Ναι. Μια λύση. Αυτό εκενώνεται, ρωτάει ο Άκης ο Παυλόπουλος, σφραγίζεται και μετά από λίγο καιρό πάλι το ίδιο. Πάλι το ίδιο, ακριβώς, πάλι το ίδιο. Πάλι το ίδιο. Ακριβώς, των καταστροφών υπάρχουν καταγγελίες ότι μέσα βρίσκουν κατάλημα διάφοροι οι οποίοι έχουν κάνει έκνομες ενέργειες ή γίνεται εμπόριο ναρκωτικών. Για ποιο λόγο έχετε μάθει εσείς? Προφανώς το βρίσκουν ως κατάλημά τους. Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Έρχονται εδώ, οι γείτονες μας έχουν ειδοποιήσει. Ευτυχώς μας βοηθάνε οι γείτονες, μας ενημερώνουν κιόλας ότι παιδιά έχει ξανασυμβεί αυτό. Η ιστορία αυτού του κτηρίου, είπα εγώ προλίγου κάποια πράγματα. Ήταν τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας εδώ. Ήταν τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και πριν ήταν για πάρα πολλά χρόνια, όπως είναι η τροχιά Αθηνών. Πώς αφέθηκε αυτό το κτίριο έτσι? Κοιτάξτε, με το 2011 όταν έφυγε η Νέα Δημοκρατία, ξενικιάστηκε το κτίριο. Εποχή κρίσης, δύσκολο να ξενικιάσει. Προσπαθούμε να το συντηρούμε σε μια καλή κατάσταση.